Δεύτερο μάθημα. Συνομιλία. Σήμερα θα φάμε μαζί, κύριε Σμιθ. Ευχαρίστως. Πήρατε το πρόγευμά σας. Μάλιστα. Παίρνω το πρόγευμά μου πολύ πρωί. Τι παίρνετε για πρόγευμα? Παίρνω τσάι, βούτυρο, ένα παξιμάδι και λίγο τυρί ελληνικό. Στην Αμερική το πρόγευμα είναι πιο πλούσιο. Μάλιστα. Στην Αμερική συνηθίζουν πολύ τα αυγά, το χειρομέρι και τα μικρά λουκάνικα. Επίσης συνηθίζουν το γάλα και τους χυμούς των φρούτων. Το μεσημέρι θα πάρουμε μαζί το γεύμα στο εστιατόριο Αβέροφ. Άκουσα ότι το εστιατόριο αυτό είναι το πιο καλό στην Αθήνα. Έχει πολύ καλή ελληνική κουζίνα. Νομίζω ότι είναι ώρα για το γεύμα. Πάμε. Γκαρσόν. Μάλιστα, κύριε. Τι θα πάρετε? Διαβάστε, σας παρακαλώ, τον κατάλογο των φαγητών. Έχουμε σούπα από κοτόπουλο, σούπα από βοντινό κρέας και σούπα από ψάρι. Έχετε εντράδες? Μάλιστα. Έχουμε κρέας με χορταρικά, με κολοκυθάκια, με φασολάκια, με μελιτζάνες και με σπανάκι. Έχετε κάτι του φούρνου? Έχουμε αρνί με κρυθαράκι. Είναι το πιάτο της ημέρας. Έχετε κάτι της ώρας? Έχουμε σουβλάκια, αρνί της σούβλας και μπριτζόλες μοσχαράκι. Φέρτε μας μία σαλάτα ελληνική, μία κοτόσουπα και το πιάτο της ημέρας. Σας αρέσει η εκλογή μου, κύριε Σμιθ? Μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι είναι πολλά. Ξέρω ότι στην Αμερική δεν τρώγουν πολύ το μεσημέρι.
Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί δεν έχουμε διακοπή εργασίας το μεσημέρι. Και έτσι πρέπει να κρατούμε το στομάχι ελαφρό. Στην Ελλάδα το γεύμα είναι πλουσιότερο από το δείπνο. Ναι, το γεύμα είναι πιο πλούσιο. Το δείπνο είναι μάλλον ελαφρό. Γκαρσόν, φέρτε μας κάτι να πιούμε. Θέλετε κοκκινέλι, μαύρο κρασί ή ρετσίνα? Φέρτε μας ένα μπουκάλι κρύα ρετσίνα. Στην υγεία σας, κύριε Σμιθ. Στην υγεία σας, κύριε Πετρίδη. Τι θα πάρετε για επιδόρπιο, κύριε Σμιθ? Θέλετε μπακλαβά? Γαλακτομπούρεκο? Ριζόγαλο? Φρούτα? Θα πάρω μόνο ένα ελληνικό καφέ. Φάγατε καλά, κύριε Σμιθ? Έφαγα και πολύ και καλά. Σας αρέσει η ελληνική κουζίνα? Μου αρέσει πολύ. Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι πατριώτες μου στην Αμερική προτιμούν τα ελληνικά εστιατόρια. Πώς σας φαίνεται το εστιατόριο Αβέροφ? Είναι εστιατόριο πρώτης τάξεως. Τα πιάτα, τα μαχαίρια, τα κουτάλια, τα πιρούνια και τα τραπεζομάντιλα λάμπουν. Σας αρέσει η ελληνική ταβέρνα? Μου αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα της ελληνικής ταβέρνας. Τα τραγούδια, η ρετσίνα. Οι Έλληνες αναπαύονται μετά το γεύμα. Πάμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πετρίδη, για το θαυμάσιο τραπέζι.